Μεγάλη έρευνα του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων φαίνει στο φως της δημοσιότητας την μεγάλη αύξηση το διάστημα 2016-2018 στον τουρισμό που είχε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όσο από ό,τι φαίνεται ο τζίρος αυξήθηκε μόλις 12%. Όπως αναφέρουν οι σχετικοί πίνακες, το 2016 υπήρχαν 1,4 εκατομμύρια επισκέψεις στην περιφέρεια και το 2018 ανέβηκαν στα 1,9 εκατομμύρια. Όσον αφορά τις εισπράξεις, υπήρχε μια ελαφριά μεταβολή της τάξης περίπου του 0,3%, καθώς το 2016 υπήρχαν εισπράξεις στην περιφέρεια 0,29 δισεκατομμύρια ευρώ και το 2018 0,32 δισεκατομμύρια ευρώ. Φανερή ωστόσο ήταν και η αύξηση το 2018 σε σχέση με το 2017 στους Βούλγαρους επισκέπτες της περιφέρειας, καθώς από ό,τι φαίνεται 418.000 ήταν οι επισκέψεις στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από τη Βουλγαρία το 2017, ενώ το 2018 άγγισαν τις 875.000. Δεύτερη στις επισκέψεις έρχονται οι Τούρκοι, οι οποίοι ήταν το 2017 448.000 και το 2018 429.000. Ακολουθούν οι Ρουμάνοι, οι Γερμανοί αλλά και φυσικά οι λοιπές κατηγορίες. Αυτό που θέλουμε ουσιαστικά είναι να πετύχουμε τουρισμό 12 μήνες το χρόνο και όλες τις εποχές του χρόνου και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Μπορούμε να αναπτύξουμε γαστρονομικό τουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό. Μάλιστα, μετά το πέρας του καλοκαιριού, οργανώνουμε και ένα μεγάλο θρησκευτικό συνέδριο στην Καβάλα. Περιπατητικό τουρισμό, που για το Ισραήλ που μιλήσατε πριν είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, έτσι ώστε να έχουμε πληρότητα 12 μήνες το χρόνο. Είχαμε αύξηση και στον οδικό τουρισμό, αλλά και στον αριθμό των πτήσεων στην περιοχή.